κοινωνικό χρόνο, αλλά και μέσα στην ζωή μας, των πνευματικών μας πρωτίστως πατέρων, αλλά και όλων εκείνων εις τους οποίους οφείλομαι και χάρητας και ευγνωμοσύνη. Να θυμάστε, λέει ο Απόστολος Παύλος, τους οικουμένους με την πίστη, δηλαδή τους πνευματικούς σας πατέρας, τον οποίον αξιολογικός σύμφωνα με την πνευματική παράδοση της Εκκλησίας μας προηγείται ο Επίσκοπος εκάστης τοπικής ηγεσίας. Αυτός ο Επίσκοπος είναι ο πρώτος ηγούμενος της Εκκλησίας. Ο Επίσκοπος είναι ο καταξοχήν και κατά κυριολεξία πνευματικός πατέρας εις μία τοπική Εκκλησία. Είναι ο πατήρ των πατέρων και ο ηγούμενος των ηγουμένων, εκείνος ο οποίος έχει λάβει από τον Θεό το χάρισμα αλλά και την ευθύνη να οδηγεί τον λόγο του Θεού εις ονομάς σωτηρίας. Γι' αυτό και λέει ο Απόστολος Παύλος, μνημονεύεται τον ηγουμένο ημών ή την εσελάδηση από τον λόγο του Θεού. Να ενθυμίστε με ευγνωμοσύνη τους πατέρες σας, τους επισκόπους σας πρωτίστως και ακολούθως τους πνευματικούς σας πατέρες, οι οποίοι ελάβησαν τον Λόγο του Θεού, οι οποίοι δηλαδή σας εκατήχησαν εις τον Λόγο του Θεού, εκείνοι οι οποίοι με την δύναμη του Ευαγγελικού Λόγου ανέστησαν τις ανθρώπινες ψυχές, αναζωοκόνησαν τις συγκινήσεις των ανθρώπων και ποδηγέτησαν τη ζωή των ανθρώπων εις τον Κύριο Ιησού Χριστό. Διότι αυτό είναι το έργο του κακουδημένους. Πρώτον με να ασφαλίσει τα λογικά προβάδια του Χριστού, τα οποία τον εμπιστεύει εκείνος. Δεύτερον, να τρέξει τα λογικά προβάδια του Χριστού με τις ουράνιες αλήθειες των Ευαγγελικών Λόγων, αλλά και με την χάρη των Αγίων Μυστηρίων, η οποία αναζωογονεί, αγιοποιεί και γεροποιεί τον άνθρωπο. Και τρίτον, έχουμε των καλοκτημένων είναι να προφυλάσσουν το τίμιο του Θεού από ολόκληρες διδασκαλίες, από τις επιθέσεις του νοητικού δίκτυου που είναι ο διάβολος, από όλους εκείνους οι οποίοι θέλουν να παρισφρήσουν μέσα στην Εκκλησία κενά δόγματα, αλήθειες που δεν έχουν ευαγγελική κατοχήρωση και οι οποίες έχουν μέσα πολύ εγωισμό ανθρώπινο και πολύ σκοτασμό του νόμου. Οι πατέρες και πόροι της Εκκλησίας, οι καλοί τσουπάνιδες, όπως θα μπορούσε να πει κανείς σε αυτή τη γλώσσα, εξάλλου αυτό σημαίνει η λέξη ποιμένας, είναι ο τσουπάνις. Είναι εκείνοι οι οποίοι βάζουν σε αυτούς τους ελλήριους κινδύνους, προκειμένου να υπερασπιστούν της ευαγγελικής αληθείας και προκειμένου να δώσουν υγεία και ιερά και αγία τροφή εις το μήνυο του Χριστού και να την προφυλάξουν από τις επιθέσεις του διαβόλου. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος ότι έχουμε καθήκον να μνημονεύουμε τους επισκόπους, τους πνευματικούς πατέρες, τους ιερείς, τους αγιωμένους δηλαδή στην πίστη, οι οποίοι μας εκατήχησαν εις τον Λόγο του Θεού, οι οποίοι μας έθρεψαν με την χάρη του Αναγκαίου Μυστηρίου, οι οποίοι μας παρέδωσαν την ειρήνη του Χριστού εις τις καρδιές μας, εις τους οποίους ακουμπήσαμε πνευματικώς και στηριχθήκαμε ηθικώς και πνευματικώς για να μην καταρρεύσουμε. Εκείνοι οι οποίοι με τη δύναμη της Αγίας Ιεροσύνης τους, απάντηναν τα πόνο και θεράπευσαν με την χάρη του Θεού τα πτήματα και τα τραύματα τα οποία επιφέρει εις τις ψυχές μας η αμαρτία. Και όχι μόνο τούτο, ότι οφείλουμε δηλαδή να μνημονεύουμε τον ηγουμένο ημών, δηλαδή τον επισκόπο της Εκκλησίας μας, πρωτίστως και ακολούθως τον ιερέα, αλλά και οφείλουμε, λέει ο Απόστολος Παύλος, να αναθεωρούμε την έκφραση της αναστροφής αυτών και να μιμούμε την πίστη. Τι σημαίνει αναθεωρώ την έκφραση της αναστροφής? Σημαίνει ότι διδάσκομαι
προσφορής των κειμένων της Εκκλησίας μας, σημαίνει ότι το παράδειγμα και το πρότυπο το οποίο εκείνοι οι Χριστοποιημήτως προσφέρουν στον λαό του Θεού, αποτελεί για τους χριστιανούς μία αφορμή για να διδαχθούν και να στερεωθούν στην κρίση, για να θεωρούνται στην έκταση της αναστροφής αυτών, μιμήστε αυτόν την πίστη. Όπως ακριβώς έλεγε ο Απόστολος Παύλος, μιμητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ ο κακό Χριστού, κατά αυτόν τον τρόπο κάθε επιμένας δικαιούται να είναι εις τα πνευματικά μου παιδιά. Να γίνονται μιμητέ του έργου και του ήθους και του λόγου του ειδικού τους, που είναι έργο και ήθος και λόγος Χριστού, γιατί οι λιμένες φανερώνουν μέσα στον κόσμο το μυστήριο του Χριστού. Ζούμε όχι για τους εαυτούς μας, αλλά ζούμε για τον Χριστό και για τον Τίμιο του Χριστού. Διαδόντω και ο Αποστολικός Πατέρας, ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, μιλώντας για τους επισκόπους, έλεγε «Πάνει δικαίως και θεοπνεύσεως, ότι ο επίσκοπος δίσταται εις όχρο και τύπον Χριστού», που σημαίνει ότι ο επίσκοπος κυρίως φανερώνει το μυστήριο του Χριστού εις τον κόσμο. Γι' αυτό και ο θρόνος στον οποίο δίσταται ο επίσκοπος είναι ο θρόνος του Χριστού που φέρει την εικόνα του Χριστού επάνω. Ο επίσκοπος με την ζωή του, με τον λόγο και με τα έργα του φανερώνει τον Χριστό εις τον κόσμο και οδηγεί τους ανθρώπους εις τον Χριστό. Δια τούτο και ο πιστός λαός οφείλει και αγάπη και σεβασμό και ευγνωμοσύνη και υπακοή στους επισκόπους ή την εστελάτησαν των λόγων του Θεού. Αυτούς τους λόγους του Αποστόλου Παύλου, αλλά και την αγάπη παράδοση της Εκκλησίας μας, έχοντας κατά νου και κινούμενοι ως διάδοχοι πατέρων Αγίων, πατέρων οι οποίοι καταπανήθησαν στο Γεώργιο της Εκκλησίας, ετελέσαμε σήμερα το Ιερό Μνημόσυνο των δύο αημνήστων προκατόχων μας, των Μητροπολιτών Κωνσταντίνου Μεγκρέτη και Κωνσταντίνου Καρδαμένη, οι οποίοι επίμαναν την Εκκλησία του Σερών συνολικώς για 60 ολόκληρα χρόνια. Ο Κωνσταντίνος Μεγκρέτης από το 1924 μέχρι το 1961 και ο διάδοχος του Μητροπολίτης Κωνσταντίνος Καρδαμένης από το 1965 μέχρι το 1984, όταν και κοιμήθη εν κυρίω. Θυμόμαστε λοιπόν τους πατέρες μας, τους μνημονεύουμε, τους ευγνωμονούμε για όλα εκείνα τα οποία προσέφεραν σε αυτή την Εκκλησία, σε αυτόν τον απαιγόμενο Χριστού, με κόπους, με δυσκολίες, με προβλήματα, με δύσκολες, κάτω από δύσκολες περιστάσεις. Ο Μητροπολίτης Κωνσταντίνος, ο Μεγκρέτης ήταν ο μηχανάρχης των πολέμων, της κατοχής, των σκληρών ημερών για αυτή την πατρίδα και στάθηκε πράγματι λαμπάδα και στήριξε τον λαό του Θεού εδώ εις τα Σέρας και εις την γερμανική κατοχή και εις την σκληρονέα βουλγαρική κατοχή. Όταν ο αίδημος αυτός ο προπολίτης απεχώρησε τη βία, με τη βία δηλαδή από τον Μητροπολίτη με το όπλο εις τον Κρόταφο, οι Βούλγαροι τότε κατακτητές της πόλης και της περιοχής μας, οι οποίοι κατά εξουσιοδότηση των Γερμανών κατακτητών είχαν αναλάβει την κατοχή αυτής της ελληνικοτάτης περιοχής της πατρίδος μας, εξυνάγκασαν με το όπλο στον Κρόταφο τον Μητροπολίτη Κωνσταντίνο, τον Μεγκρέτη να αποχωρήσει από την επισκοπή του, να φύγει από το αγαπημένο τίμιο του και να έρθει κατά θηλίον στην Ιγρήνα, η οποία τότε ήταν κάτω από γερμανική κατοχή. Εσύρθη, διωκόμενος από τα ράσα του ο καλός αυτός ποιμένας και υπό την απειλή του όπλου να φύγει μακριά από το αγαπημένο τίμιο του, διότι οι Βούλγαροι είχαν ξέρει ειδικούς
στην περιοχή η οποία βρίσκεται υπό την σκληρότητά του και τυραννικότητά την κατοχή τους. Και ο έντερος του πολίτης Κωνσταντίνος ο Μικρέλης ήρθε σε χρόνους της χώρους πυκνούς εδώ στην επαρχία αυτή, την οποία την εγνώριζε καθώς την υπηρέτησε ως πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Σερών και Κυβρίτης και επίμανε τον λαό με την απλότητά του, με την Αγία ζωή του, με το ήθος του, με τον λόγο, με την συνεισφορά του και όλα εκείνα τα οποία ο Θεός γνωρίζει. Επλούτησαν την Εκκλησία με ιερείς, οι οποίοι υπηρέτησαν και υπηρετούν τον λαό του Θεού. Ο πατήρ Αναστάσιος, ο μεγαλύτερος εκ των εφημερίων αυτού του ναού είναι η χειροτονία του Κωνσταντίνου που καταμένει από τα χέρια που δέχεται το χάρισμα της ιεροσύνης και ακόμη αρκετοί ιερείς. Τους οφείλουμε λοιπόν ευγνωμοσύνη. Τους οφείλουμε την προσευχή μας, έτσι ώστε ο Θεός να τους αναπαύει εν χώρα ζώων. Και από εκεί που ευρίσκονται πλησίων του μόνου και άλλου αρχιερέως Χριστού συλλειτουργούντες μαζί του στον ουρανό το μυστήριο της σωτηρίας να θυμούνται την Εκκλησία των Θεών και να τις σκεπάζουν με τις άγιες αρχιερατικές ευχές τους. Γιατί τόσο οι αρχιερείς όσο και οι ιερείς φεύγουν από αυτόν τον κόσμο εντετημένη την ιερατική και αρχιερατική τους στολή, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να μας διδάξει η Εκκλησία ότι η ιεροσύνη είναι ατελεύθερος και μπορεί οι αλήθινοι ιεράρχες και ιερείς να έβαλαν το διευκόμουν εις την Υπουργία Επιτισκής, αλλά συνεχίζουν αενάως και αιωνίως τη λειτουργία εις τον ουρανό μαζί με τον Δεσπότη Χριστό και συνεχίζουν να προσεύχονται υπέρ του Πυμνίου, το οποίο επίμαχε ο Θεόφιλος και Χριστόφιλος. Είναι αλήθεια ότι ζούμε σε εποχές όπου αυξήθηκαν οι ματραγίες. Εκείνοι δηλαδή οι οποίοι όχι μόνο ψεύχουν τους πνευματικούς τους πατέρες, αλλά και ασεβούν απέναντι στην ιστορική και πνευματική τους προσφορά. Αυτό σημαίνει η λέξη ματραγίας. Αυτός ο οποίος δηλαδή σκοτώνει, φωνεύει τον πνευματικό του πατέρα. Είναι η πνευματική δολοφόνη. Αυτοί οι οποίοι με την ασέβειά τους, με την αγνωμοσύνη τους, συμπεριφέρονται με τρόπο να χαρακτήριζουν απέναντι σε εκείνους οι οποίοι προσέφεραν τα πάντα για την καταχρησμό πρωτοποίηση του λαού του Θεού. Γι' αυτό και λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι στα έξυπνα χρόνια της αποστασίας των ανθρώπων οι άνθρωποι θα γίνουν ανώσιοι, θα γίνουν αντίαιροι, θα γίνουν αγνώμονες, θα γίνουν αχάριστοι, θα γίνουν ματραδίες, θα ξεχάσουν δηλαδή τους πνευματικούς πατέρες τους και όχι μόνο και τους φυσικούς τους πατέρες και τις μητέρες και θα τους φέρονται με αγνωμοσύνη και σκληρότητα η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα να επισύρουν στην ίδια τους την ζωή την οργή του Θεού. Διότι δεν υπάρχει μεγαλύτερο αμάρτημα το οποίο παρουργίζει τον Θεό από το αμάρτημα της αχαριστίας και της αγνωμοσύνης. Εις αυτό το αμάρτημα υπέπεσε ο διάβολος έναντι του Θεού και από άγγελος του φωτός έγινε ο αρχηγός του σκότους και της καταστροφής και του χάους. Δεν υπάρχει αμάρτημα εις το οποίο πραγματικά ο ίδιος ο Θεός να νιώθει φρίκη από το αμάρτημα της αχαριστίας, όπως αυτό το βλέπουμε εις το πρόσωπο του αχαρίστου μαθητού του Ιούδα. Επιθύθησαν οι Ιούδες εις την εποχή μας, ακόμα και ενός της Εκκλησίας, οι οποίοι εξήλωσαν την δόξα την σκοτεινή των πατραδίων και των δολοφόνων των πνευματικών τους πατέρων. Εμείς όμως, ούχοντος ενημείς, αδελφοί, να ενθυμούμε αυτούς τους πνευματικούς μας πατέρες, να τιμούμε αυτούς που εργάστηκαν στην Εκκλησία για την δόξα του Θεού,
να τους ευχηθούμεθα με ευγνωμοσύνη και ό,τι προσέφεραν για την Εκκλησία του Χριστού, για τις ψυχές μας, για τη μέσα της Εκκλησία και τούτο να το γνωρίζουμε. Υπάρχει συνέχεια. Ο καθένας από εμάς παραλαμβάνει τη σκητάλη της Εκκλησίας από τον προκάτω κόμμα και συνεχίζει το έργο. Το έργο δεν είναι καταστροφή και ανέρεση του προηγουμένου, αλλά είναι συνέχιση, είναι επάθηση, είναι πλουτισμό πνευματικό το έργο το οποίο παραλαμβάνουμε από του προκατόχου μα κατά τον όγκο του κυρίου, ο οποίο είπε: «Δεν ήρθα να καταλύσω τον νόμο, αλλά ήρθα να πληρώσω, να συμπληρώσω δηλαδή τον νόμο». Αυτό πράγμα και εμεί οι διάβολοι του Χριστού και των Αποστόλων, συνεχίζοντα το έργο του προκατόχου μα με ευγνωμοσύνη και ευχαριστία πολύ, συμπληρώνουμε με την ειδική μας ταπεινή συνεισφορά. Και την ειδική μας αυτή συνεισφορά θα την συμπληρώσει που μετά από εμάς και έτσι συνεχίζεται το έργο της Εκκλησίας που είναι έργο Χριστού. Ούχοντος ελλήν έστε, αλλά να είναι θα ευγνώμονες στους πνευματικούς μας πατέρες, ανάμεσα στους οποίους ξεχωρίζουν οι δύο πλαίοι στην προκατοχή μας και όλη η προκατοχή μας. Αλλά σήμερα ιδιαιτέρως υπονεύομαι τους δύο προκατόχους μας, τον Κωνσταντίνο Μεγκρέτη και τον Κωνσταντίνο Καρδαμένη, με αφορμή την ονομαστική τους εορτή. Τους θυμόμαστε, τους υπονεύουμε, τους ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό, ο οποίος εχάρισε στην Εκκλησία του αυτούς τους ποιμένες, οι οποίοι οδήγησαν ως άγιοι σύνδεσμοι εις την γη της Ευαγγελίας και εις τον Παράδεισο, εις τον Παράδεισο του Χριστού και των λαών του Θεού. Γιατί το έργο του ποιμένους είναι η συνέχεια του έργου του Μωυσέως. Παραλαμβάνει τον λαό από την σκλαβιά την πνευματική και τον οδηγεί στην γη της Ευαγγελίας, στην γη της πίστεως, στην χώρα όπου υπάρχει το φως του Χριστού. Μνημονεύεται λοιπόν, αδελφοί, τον ηγουμένο μου, ή την εσελάδησα την τον λόγο του Θεού, και αναφερόντας την έκφραση της αναστροφής αυτών, ας τιμούμεθα όλοι την πίστη, την προσφορά τους και την αγάπη τους προς την Κοινή Μητέρα μας, την Εκκλησία. Αμήν. Τον Αιλίστον προκατόχων μας,